Δεν θέλει και δεν της αρέσει, καλό σας μεσημέρι κυρία Ιωάννου, να την αποκαλούμε θύμα, παρότι είχε αυτή την εμπειρία βίας από τον πρώην σύντροφό της. Έχετε ακούσει βεβαίως και εδώ κυρία Ιωάννου τις προσπάθειες που γίνονται και από την αστυνομία που εξελίσσεται. Βεβαίως η δική σας εμπειρία δεν είχε και τόση καλή, δεν έχει πολλά να μας πει για την αστυνομία, μέχρι και πρότινος. Ναι. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία από τη Μουκάτια. Λοιπόν, η δική μου ιστορία είναι λίγο πολύ γνωστή, γιατί όπως γνωρίζεις, ενδεχομένως ο κόσμος όπως γνωρίζει, οφείλεται στο γεγονός ότι αποφάσισα να μιλήσω, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θύμα, παρόλο που δεν το δέχομαι, απλά είναι φορτισμένο με τη λέξη αυτή. Αποφάσισα μέσα από τη δική μου την εμπειρία να αποκαλύψω ότι κρύβεται πίσω από κλειστές πόρτες, από θλιμμένα χαμόγελα, κάτω από ένα φτηνό make-up. Τώρα, και αν βρίσκομαι εδώ σήμερα, δεν είναι για να αποδώσω ευθύνες. Αν και μπορώ, όπως έχουμε μιλήσει ξανά, να πω αρκετά πράγματα μέσα από τη δική μου την εμπειρία σε ό,τι αφορά αστυνομία, γραφείο ευημερίας, φορείς ή οτιδήποτε. Απλά ήθελα να πω κάποια πράγματα, αλλά με αφορμή αυτά που έχουν υποθεί. Ήθελα να πω αρχικά ότι οι ανθρώποι δεν είναι αριθμοί. Οι ανθρώποι δεν είναι περιστατικά που καταχωρούνται σε ένα φάκελο. Και ήθελα να ρωτήσω την κυρία Λαμπριανίδου, αν θέλει να μου το απαντήσει μετά, τα ειδικά κλιμάκια είναι σωστά στελεχωμένα? Γιατί μπορώ να αναφέρω κάποια πράγματα μέσα από τη δική μου την εμπειρία. Ναι. Δηλαδή, αν εγώ σήμερα πάω και μιλήσω στις αστυνομικούς που είναι στα ειδικά κλιμάκια, θα αναφέρω κάποια πράγματα, θα με αντιμετωπίσουν σωστά? Δεν θα με ειρωνευτούν? Δεν θα με πιστέψουν? Ναι. Δεν θα με διώξουν? Μαρία μου, το λες εκ πείρας, και είναι καλό να το πούμε. Δεν είναι ερωτήματα έτσι ρητορικά και είναι καλό να τα γνωρίζει και η προϊστάμενη, ναι, η αρμόδια για να λύνονται κιόλας. Έτσι δεν μπορεί να είναι παντού. Mm. Κύριε Λαμπριανίδου, είναι καλά να γνωρίζουμε τα όσα συμβαίνουν. Όμως, Μαρία μου, η δική σου έτσι παρέμβαση σήμερα έχει να κάνει και με τις γυναίκες που μας ακούνε και πάντα ρωτάμε καλά γιατί δεν φεύγει. Δεν είναι μια πορεία που θα λύσουμε σήμερα, όμως πώς εντοπίζουμε τα σημάδια και τι λέτε σε αυτές τις γυναίκες εκεί έξω, έτσι ένα ως μήνυμα αισιόδοξο. Με την πρώτη προσβολή, για να μην φτάσουμε στο πρώτο χαστούκι, στο πρώτο χτύπημα, με την πρώτη προσβολή της αξιοπρέπειας μου, του σώματος μου, της στάσης ζωής μου, του οτιδήποτε, μια γυναίκα θα πρέπει να φύγει. Αν και όπως έχεις πει, Κάτια μου, δεν είναι εύκολο και απ' έξω οι περισσότεροι λένε γιατί δεν φεύγεις. Ο φόβος όμως είναι τόσο δυνατός που δεν μπορεί να σε αφήσει να φύγεις. Ή μπορεί να λες, θα τον την αλλάξω. Γιατί δεν αφορά μόνο γυναίκα η διαφορά, ναι, και παιδί, μπορεί να αφορά και άντρες η βία. Δεν είναι μόνο μέσα στο σπίτι, μπορεί να είναι στην εργασία, μπορεί να είναι παντού. Να επικεντρωθούμε βέβαια στην ενδοοικογενειακή βία, στη βία για τις γυναίκες. Με τα πρώτα σημάδια ότι ο άλλος θέλει να φανεί χειριστικός, θέλει να σε ελέγξει, θέλει να σε κρατήσει στο σπίτι. Ξέρετε ποια είναι η παγίδα? Με αγαπάει, με θέλει δικό του. Όχι, είναι παγίδα αυτό. Η αγάπη σημαίνει ελευθερία. Η αγάπη δίνει χώρο. Η αγάπη σε αφήνει να αναπνεύσεις. Όταν ο άλλος σου στερεί την ανάσα σου, τότε δεν σ' αγαπάει. Είναι πολύ απλό. Και πρέπει να φύγεις. Το ξέρω ότι δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο να φύγεις. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Και είναι ένας φαύλος κύκλος. Μπορεί να φύγεις και θα επιστρέψεις. Θα ξαναφύγεις, θα επιστρέψεις. Το ζήτημα είναι να βρούμε τις δυνάμεις που κρύβουμε μέσα μας, γιατί κρύβουμε απίστευτες δυνάμεις οι άνθρωποι μέσα μας, να πιστέψουμε στον εαυτό μας. Ναι. Και η μεγαλύτερη δύναμη που έχουμε είναι η φωνή μας. Σε οτιδήποτε, όχι μόνο στο συγκεκριμένο, σαν άνθρωπος εγώ το λέω. Έχω μια κόρη και το μάθημα που της δίνω καθημερινά είναι μίλα. Ύψωσε τη φωνή σου, διεκδίκησε. Διεκδίκησε το χώρο σου, διεκδίκησε την ελευθερία σου, διεκδίκησε την αξιοπρέπεια σου, σε όπου βρίσκεσαι.
Μάλιστα. Μαρία, μας ευχαριστήσω για την παρέμβασή σου. Καλή συνέχεια. Απλά ήθελα να πω ότι η γυναίκα πρέπει να μιλήσει. Είναι αυτό που λέγαμε και κατηδία, ότι μπορεί να σε ειρωνευτούν, να σε κοροϊδέψουν, είτε αρμόδιοι φορείς, είτε φίλοι, είτε γνωστοί. Στους 10, ένας θα σε ακούσει. Και αυτό που πήρε η κυρία Αμπριανίδου προηγουμένως. Έχουμε τα μάτια και τα αυτιά ανοιχτά. Μάλιστα. Όταν βγαίνουμε έξω, να βλέπουμε λίγο, να φουγκραζόμαστε με την ψυχή μας το τι μπορεί να συμβαίνει στο σπίτι δίπλα, τι μπορεί να συμβαίνει στη συνάδελφο που κάθεται στο διπλανό γραφείο και έχει εκείνο το θλιμμένο το χαμόγελο. Γιατί άραγε, τι συμβαίνει. Έχουμε Μάλιστα. γίνει λίγο απάνθρωποι, άρα καλό είναι να επιστρέψουμε στο να γίνουμε άνθρωποι, για να μπορούμε επιτέλους να μάθουμε να αγαπούμε τους ανθρώπους. Πάνω απ' όλα, Κάτια μου, να αγαπήσουμε εμάς τους ίδιους. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία μου, για την παρέμβασή σου. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Η κυρία Αμπρεδίδου, είμαι στη διάθεσή τους για οτιδήποτε, γιατί είχα κάνει μια, κατά κάποιον τρόπο, καταγγελία προηγουμένως. Ναι, ναι. Θα τα δείτε μαζί. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Κάτια μου. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν.